με κίνητρο την έκπτωση φόρων του Υπουργείου Οικονομικών βάζει στη ζωή των πολιτών τη φοροκάρτα από τις αρχές του 2011. Η κάρτα αποδείξεων θα καταγράφει απευθείας όλες τις αγορές των φορολογουμένων και θα τους απαλλάξει από τη χαρτούρα των αποδείξεων που απαιτούνται για να κατοχυρώσουν το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ. Για μένα είναι απαράδεκτο αυτό, φοροκάρτα. Μα είναι φακελωμένο σε όλο. Πολλά ζεσταλμένο. Δεν αλλάζει τίποτα. Δεν υπάρχει ούτε. Δεν αλλάζει τίποτα. Η υπόθεση είναι πώς θα επιζήσουμε τώρα πλέον. Δεν αλλάζει τίποτα. Αυτά όλα είναι περαστικά. Και φοροκάρτες να μας βάλουν και ό,τι εμείς έχουμε να πληρώσουμε. Αυτό έχει σημασία. Στην κάρτα θα περνάνε όλες οι αγορές ανεξαρτήτως ποσού και θα καταγράφονται μέσω της τράπεζας. Οι συναλλαγές θα γίνονται είτε με μετρητά είτε με τη χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών και οι φορολογούμενοι απλά θα δίνουν στους καταστηματάρχες τη φοροκάρτα τους για να την περάσουν από τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σήμερα για τις πιστωτικές κάρτες. Αυτόματα στο λογαριασμό του κάθε φορολογούμενο θα πιστώνεται το ποσό της αγοράς που θα μετρά αντί για απόδειξη για το χτίσιμο του αφορολόγητου. Με αυτόν τον τρόπο το Υπουργείο εκτιμά ότι θα αυξηθούν τα έσοδα. Και ποιος θα πληρώνει αυτά μετά? Και η γη. Ας έρθουν να το πληρώσουν αυτοί πρώτα. Θα δοκιμάσουν πώς γίνεται. Σύμφωνα πληροφορίες, εξετάζεται από τους αρμοδίους του Υπουργείου Οικονομικών οι συνεπείς φορολογούμενοι να παίρνουν ως μπόνους την αύξηση του αφορολόγητου που ίσως φτάνει τις 13 και τις 14.000 ευρώ. Όσοι μάλιστα συγκεντρώσουν περισσότερες αποδείξεις, θα συνεχίσουν να έχουν τον μπόνους της έξτρα έκπτωση από το φόρο που μπορεί να φτάσει και τα 300 ευρώ. Ό,τι μας βάλουν θα το πάρουμε. Στο οικονομικό επιτελείο εξετάζουν τα κίνητρα που θα κάνουν ελκυστική τη χρήση της φοροκάρτας. Ένα από αυτά είναι κάθε φορά που ο καταναλωτής χρησιμοποιεί τη φοροκάρτα θα έχει επιστροφή ΦΠΑ 1%. Έτσι, αν αγοράζει τρόφιμα που θα επιβαρύνονται από 1η Ιανουαρίου με ΦΠΑ 13%, θα μπορεί να τον μειώσει σε 12% και ομοίως για προϊόντα με συντελεστή 23%.